Κυρίες και κύριοι, ο φίλος μου Άρης ο Γκούμας με γκρουπάκι φίλων Ολυμπιακών. Καλώς τον Άρη. Είναι στο Βελιγράδι, ετοιμάζονται για το μικρό τελικό. Ο Μίσιτς σε νεκρό χρόνο με το τρίποντο. Εντάξει, ήταν οριακά όλα, ατυχία. Σήμερα λοιπόν είναι με Μπαρσελόνα. Γεια σας κύριε Γκούμα, χαίρομαι που σας βλέπω. Θα ήθελα το βράδυ να έχετε τελικό. Να όλοι τρελαμένοι δικοί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Κατέβηκαν από το ξενοδοχείο και είναι έτοιμοι. Βλέπα το προηγούμενο ρεπορτάζ που λέγατε ότι κατεδαφίσανε, κατέρευσε κτίριο. Να δείτε τι έγινε προχτές στη Στάρκ Αρένα του Βελιγραδίου. Οι Ολυμπιακοί πραγματικά το ισοπεδώσανε, αλλά δυστυχώς το κάρμα αυτή τη φορά, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε, λέει, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός ήταν με την άλλη πλευρά, όχι με τη σωστή πλευρά. Εντάξει, όποιος είδε το παιχνίδι, γιατί έσπαζαν καρδιές σε όλο το σκορ κοντά. Να πούμε, σε νεκρό χρόνο, να τρως το σουτ, να τρως το τρίποντο. Εδώ ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λένε πάμε για τον Ολύμπιο. Έχουν βγει τα παγκόσμια εδώ. Έλα ρε, πάμε γερά. Έχει γίνει κατάληψη του ξενοδοχείου. Από πού είναι, ποιες περιοχές είναι ρε φίλε, τις κάνει και νόημα, στο. Γεια σας ρε μάγκες, γεια σας. Γεια σας. Ωραία. Από ποια περιοχή ρωτάει ο κύριος Νίκος, από πού είσαι? Από Αθήνα, πέρα. Από Αθήνα Πεύχη. Και όλοι επιλέξατε γκρουπ, όλοι συγγενείς, φίλοι, να έρθετε για τον Ολυμπιακό, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Προλάβες να πας καμιά βόλτα στο Βελιγράδι, στην παλιά πόλη που είναι πανέμορφη? Ναι, μετά την ίδια την επόμενη μέρα, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, ναι. Τώρα γλεντήσεις και να φας μετά την ίδια. Σήμερα με την Μπαρσελόνα τι βλέπεις? Μακάρι νίκη, αλλά εντάξει. Κοίταξε, μεγάλη ομάδα, δύσκολη η Μπαρσελόνα. Το ότι ο Ολυμπιακός μετά από τόσα χρόνια είναι στο Final Four, παιδιά, ελληνική ομάδα σε Final Four μετά από πόσα χρόνια, με πενταετία. Ναι, είναι. Βέβαια. Ναι, είναι. Έτσι, είναι πολλά, πολλά. Λοιπόν, Άρη μου, για ξενάγησε μας λίγο Βελιγράδι, σε ποιο σημείο της πόλης είσαι? Είμαστε 6 χιλιόμετρα, είμαστε στο παλαιό Βελιγράδι. Το παλαιό Βελιγράδι και νομερές ταβέρνες. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή όποιος δεν έχει έρθει Βελιγράδι. Και σε κάθε ταβέρνα δεν ξέρω αν το κρατάνε το έθιμο. Υπήρχαν και τα περίφημα πνευστά των Σέρβων που παίζανε συνήθως παιδιά του Πειραιά και όχι μόνο, με τρομπόνια και τέτοια. Παντού, παντού, ναι, αυτό ισχύει, έχεις δίκιο. Και στους δρόμους. Μην μιλάς εσύ καράκι, τώρα μιλάει ο κόσμος. Μιλάει ο λαός. Είναι και φιλική η περιοχή. Ρόγω Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου είναι φιλικός αγώνας. Είναι ντόπιοι τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Άρη, πότε γυρίζετε, Άρη, αύριο γυρίζετε? Μετά το παιχνίδι απόψε. Απόψε. Άντε, πάμε γερά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Δείξε μου λίγο και από τα διαμερίσματα που έχει βγει ο κόσμος από το δωμάτιο εκεί. Σημαίες. Έλα, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Τρελή είναι όλοι, φίλοι. Τρελή. Γι' αυτό είναι, φίλοι.